Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συναγωνιστές, νομίζω ότι έχει περάσει λίγο η ώρα, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος. Να πω σε όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά και να είστε σίγουροι ότι το 2023 θα είναι μια καλή χρονιά. Θα είναι μια χρονιά που θα επιβεβαιώσει ότι η σχέση εμπιστοσύνης της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας με το λαό παραμένει ισχυρή. Παραμένει ισχυρή γιατί βασίζεται στις αξίες και στις αρχές μας. Τις αξίες που ειδικά εσείς είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Αναφέρομαι στην πατριωτική ευθύνη, αναφέρομαι στην αγάπη για τον τόπο μας, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην ειλικρίνεια, στην αλληλεγγύη, στην προκοπή ατομική και συλλογική. Αναφέρομαι στην αγωνία, αλλά και στον αγώνα όλων μας, να παραδώσουμε αύριο στα παιδιά μας μια πατρίδα ευημερούσα, που θα στηρίζεται στον ελληνισμό και στην πίστη μας. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Η σχέση της παράταξής μας με την κοινωνία παραμένει ισχυρή και για έναν ακόμα ιδιαίτερο λόγο. Ίσως το πιο δυνατό. Γιατί αυτή η σχέση βασίζεται στο κοινό όραμα για μια χώρα ισχυρή και θωρακισμένη. Ισχυρή και θωρακισμένη οικονομικά και αμυντικά. Γιατί μόνο η ασφάλεια των συνόρων μας και η ανάπτυξη της οικονομίας μας μπορούν να εγγυηθούν την ευημερία του λαού μας. Μπορούν να εγγυηθούν ότι οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε δημόσια εκπαίδευση υψηλού επίπεδου, σε δημόσια πανεπιστήμια που θα αποτελούν κυψέλες γνώσης και καινοτομίας και όχι φωλιές κατάληψης και ανομίας. Αλλά και στη συνέχεια ότι θα έχουν ίσες ευκαιρίες για να βρουν σταθερή εργασία με καλούς μισθούς. Θα έχουν δίπλα τους ένα κράτος που θα μπορεί να στηρίξει τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα και δεν θα τους βάζει συνεχώς εμπόδια. Δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς, ωστόσο αξίζει μια ελάχιστη αναφορά για να γίνουν κάποια πράγματα πιο αντιληπτά. Το 2015-2018, επί ΣΥΡΙΖΑ, η ανάπτυξη περιγράφεται μόνο με έναν αριθμό, το 0. Το 2019 με το 2022, παρά τις προβληματικές κρίσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι θετικός και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό θα συνεχιστεί και το 2023 και το 2024 με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι μισθωτοί και κυρίως οι νέοι άκουγαν τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση αφορολογή του και αύξηση κατώτατου μισθού και θυμάστε τι έγινε. Προφανώς θυμάστε ότι αύξησε όλους τους φόρους, φορολόγησε τους πάντες και τα πάντα χωρίς βέβαια να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Μόνιμη κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, αύξηση του αφορολογήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, μείωση κατά 4,4 μονάδες των ασφαλιστικών σφορών και 2 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και θα ακολουθήσει και μια άλλη μεγαλύτερη. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχουν στα νούμερα που είναι ανοργαδιακό. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να συγκριθούν με την προηγούμενη διακυβέρνηση, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί έχει περάσει ο Ρωμαίος, νομίζω ότι είπαν πολλά οι συνάδελφοι, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο μεγάλος αγώνας είναι μπροστά μας. Αυτό που εγώ το έχω όταν έρχομαι πάντα εδώ, στην Ελλοβακανανία, είναι ότι από εδώ ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή. Σε αυτόν τον τόπο, πριν από 9 χρόνια, ξεκίνησε ένα μεγάλο όνειρο. Γιατί, όπως είπε ο κ. Παθανάσης, ναι, είναι άνθρωπος, είναι κάστρο της δεξιάς. Αλλά αυτή η παράταξη έχει μάθει να κρατάει κάστρα, αλλά και να ρίχνει κάστρα. Κάποτε η Δυτική Ελλάδα ήταν
το κάστρο του Πασόκ. Αυτή τη στιγμή είναι δικό μας παιδί, ο Νεκτάριος ο Χαρμάκης, είναι ο περιφερειάρχης που έριξε το κάστρο. Ξέρω ότι είναι από εδώ, αλλά εμείς, εκτός από φίλο μας, το θεωρούμε μακρινό πια. Να είστε περήφανοι γι' αυτό, να δώσετε, σας το πήραμε, να δώσετε τη μεγάλη μάχη, να δώσετε τη μεγάλη μάχη όλοι μαζί. Είμαι σίγουρος ότι η Ναύπακτος θα συνεχίσει να είναι το κάστρο για την παράταξη και είμαι σίγουρος ότι από την πρώτη Κυριακή το μήνυμα θα είναι ξεκάθαρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας για μια νέα τετραετία πιο πετυχημένη από την προηγούμενη. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους.